σε ό,τι αφορά το ζήτημα των μέτρων που είναι, που έχουν ανακοινωθεί, να επιβεβαιώσω τα εξής. Δεν γίνεται, Πρόεδρε. Δεν γίνεται, κουβεντιάζουμε και 20 και εγώ να μιλάω. Σας παρακαλώ να μην ομιλείτε, γιατί ο κύριος Δήμαρχος ξεκίνησε και μιλάει. Σας παρακαλώ να ηρεμήσετε. Επί τη ευκαιρία προσήλθε και ο συνάδελφος Ανδρέας Παπαδόπουλος, του οποίου ευχόμαστε χρόνια πολλά. Επί τη ονομαστική του εορτή. Ο κύριος Δήμαρχος μπορεί να συνεχίσει. Έλεγα λοιπόν ότι μετά το χαρτί που είχα ανακοινώσει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για το ποσό των 260.000 που αφορά την πρόσληψη προσωπικού, στην συνεδρίαση της ΕΝΠΕ και ανακοινώθηκε και από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Κουρουπλή, η έγκριση του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου για τις πρώτες ανάγκες που αφορούν ζητήματα δικτύων και όχι μόνο, των άμεσων δηλαδή παρεμβάσεων. Επίσης, σημερινή επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, αφενός μεν βγαίνει σήμερα αύριο το ζήτημα της παράτασης όλων των προθεσμιών που αφορούν το νησί μας, θα είναι μέχρι τις 28 Φλεβάρι όπως μας ενημέρωσαν, και ταυτόχρονα προωθείται στο Υπουργείο, γιατί χρειάζεται να ψηφιστεί με νόμο το θέμα του ένφια, το θέμα του ένφια της απαλλαγής, ναι. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει καμπόσο χρόνο. Έτσι κι αλλιώς όμως με την παράταση είναι καλυμμένη. Εξηγούμε όμως ότι αλλαγή ή μετάθεση. Υπάρχουν δύο πράγματα, το ξαναλέω. Το πρώτο που θα βγει είναι η παράταση. Η παράταση μέχρι το τέλος όλων των όποιων πληρωμών. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Ήδη βγήκε για μια σειρά δηλώσεις και τα λοιπά. Αναφέρομαι στις πληρωμές τώρα. Πέρα από αυτό όμως, από την παράταση, αυτό που με ενημέρωσαν, επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί από το Υπουργείο είναι ότι θα βγει το ζήτημα της απαλλαγής του έμφυα, που θα αφορά όλα τα ακίνητα που έχουν χτυπηθεί από το σεισμό. Εξηγούμε όμως προς το εξής. Μπορεί να απαλλαγούν και ακίνητα τα οποία, ας τα πούμε, τα λέμε πράσινα, αλλά επειδή υπάρχουν δύο κατηγορίες στα πράσινα. Τα πράσινα υπάρχουν αυτά που είναι ανέγκυχτα, που δεν έχουν τίποτα, και υπάρχουν και πράσινα, οι κατηγορίες είναι Α και Β, που έχουν κάποιες ζημιές. Ανεξάρτητα αν είναι χαρακτηρισμένα, επαναλαμβάνω, σαν πράσινα. Με βάση και τη διάταξη του νόμου, όπως μου είπαν, που ισχύει και που αναφέρεται γενικώς σε ζημιές, όσα προκύπτουν από τους ελέγχους φυσικά, ότι έχουν κάποια ζημιά, έστω και μικρή, θα ενταχθούν και αυτοί σε αυτή την κατηγορία της απαλλαγής. Μιλάω για όσα ακίνητα έχει κάποιος ο οποίος πληρώνει ένφια και είναι στη Λευκάδα. Δεν μιλάμε για ακίνητα εκτός Λευκάδας. Επίσης, σήμερα είχαμε μία σύσκεψη σε ό,τι αφορά το θέμα της ενημέρωσης με τους προέδρους των χωριών που έχουν κατά βάση έχουν πληγεί, που είναι γύρω στους 15-17. Εκεί, πέραν της άλλης ενημέρωσης, δόθηκαν όλα τα χαρτιά που απαιτούνται και τα οποία αφορούν και την επιδότηση του ενοικίου όσων έχουν πληγεί, καθώς επίσης και το ζήτημα, εκτός από την επιδότηση του ενοικίου, που αφορά τους οικίσκους, τους λιώμενους, γιατί χρειάζονται να κατατεθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά κτλ. Δόθηκαν λοιπόν στους προέδρους να αρχίσουν σιγά σιγά να τα μαζεύουν, ούτως ώστε σε συνεννόηση που είχα τώρα το απόγευμα με την υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων, και επειδή αυτό που ισχύει είναι ότι κανονικά πρέπει να γίνει ο δευτεροβάθμιος έλεγχος για να έρθουν οι οικίσκοι, βρέθηκε μια φόρμουλα για να το επιταχύνουμε αυτό, να προχωρήσει η διαδικασία του μαζέματος των χαρτιών και της κατάθεσής τους στην ΙΑΣ. Ήδη ο κατάλογος έχει φύγει,
με τα ονόματα αυτών που είναι ενδιαφερόμενοι, και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος να περπατήσει αμέσως μετά τη λήξη που έτσι κι αλλιώς του συναγερμού, γιατί δευτεροβάθμιος αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει, δεν μπορεί να γίνει. Και αφού επίσης προηγηθεί από μηχανικούς της ΙΑΣ έλεγχος των περιοχών που οι πρόεδροι έχουν υποδείξει ότι θα μπουν οι οικίσκοι, γιατί πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό, συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφάλειας και όχι μόνο. Επίσης, στο ζήτημα του γυμνασίου της Βασιλικής, που είναι ένα θέμα που τυπικά το αιτείται τουλάχιστον η περιφέρεια σε ό,τι αφορά τους οικίσκους που απαιτούνται, συνοηθήκαμε άμεσα να κατασκευαστούν οι βάσεις, να είναι έτοιμες τουλάχιστον από τη δικιά μας τη μεριά, και από εκεί και πέρα να μπορούν ανά πάσα στιγμή να δεχθούν τους οικίσκους, τους λιόμενους, από τη στιγμή που θα έρθουν. Και επίσης, εμείς ολοκληρώσαμε στο λύκειο της Βασιλικής, το οποίο ούτε αυτό λειτουργούσε, δεν αναφέρομαι στο κτίριο που έτσι κι αλλιώς έχει, είναι κίτρινο, δηλαδή δεν πρέπει να μπουν μέσα παιδιά. Αναφέρομαι στο λύκειο, το οποίο είναι πράσινο, που υπήρχαν κάποιες οβάδες τους οποίους αποξυλώσαμε. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Πρέπει να πω ότι βεβαίως ότι είχαμε ένα σοβαρό πλήγμα στη Βασιλική, ανεξάρτητο και έξω από το σεισμό, που είχε να κάνει με την είσοδο της θάλασσας ουσιαστικά μέσα στο σχολείο. Ξέρετε ότι εκείνη την ημέρα είχε και καταιγίδα πίσω, αλλά πέρα από αυτό γενικώς ήταν και τα νερά, και εδώ στη Λευκάδα είχαμε πλημμυρίσει, είχαν ανέβει μέχρι πάνω στην παραλία. Επομένως, σχολεία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Σε συνεννόηση με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, υποθέτω ότι το πολύ από μεθαύριο, το λύκειο τουλάχιστον, θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και το δεύτερο και τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε την Παρασκευή η απόφαση που αφορά το κομμάτι το οικονομικό και της αποκατάστασης των 496.000 της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ και των 666.000 που αφορά τη μεταφορά των απορριμμάτων, ούτως ώστε να μπορέσει στο σημείο αυτό να κατασκευαστεί η μονάδα επεξεργασίας. Αυτά ήρθαν λοιπόν και τυπικά, γι' αυτό και στο ζήτημα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού που έχουμε μετά μπαίνουν και αυτά στον προϋπολογισμό του 2015.